io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Mi dà permesso la sua vara, βάρινη ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα που χρόνια κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά, κάναμε πολύπλοκα τα απλά, ζαλισμένοι στο λαδί ρίθο γυρνάμε. Μπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολιτική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Hey! Ψάχνεις νόημα να βρεις όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεπαθεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Τα παίρνεις όλα σοβαρά, κόψε φορά και καμιά φορά κι ας απλά το ρεύμα βόλτα να σε πάει. Άραξε σε ήρεμα νερά, άδειασε απ' το νου τα περιτά και έτσι νιώσε απλά το χρόνο να κυλάει. Τα μπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολιτική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Ψάχνεις νόημα να βρεις όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεπαθεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Έλα! Τα μπερδέψαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολική φιλοσοφία και μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό την ταραγμένη μας ισορροπία. Ψάχνεις νόημα να βρεις κι όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαθεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Ψάχνεις νόημα να βρεις κι όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαθεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Ελάτε κύριε Μαχαιρίδη. Λοιπόν, κύριε Σταρόβο, ήταν καλός. Καλός ήταν. Παιδιά, δεν ακούω κύριο Παρμανάκη. Άλλη ερώτηση. Λέω, παιδί μου, καλός ήταν. Θα κάνεις animation. Ναι, θα κάνω, θα κάνω. Την επόμενη φορά. Έλα κάτω, αγόρι μου, έλα κάτω. Καλός είναι, για μέσα στο σπίτι είναι καλός. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Τώρα το καλό χειροκρότημα. Τώρα! Παναγία μου! Τώρα! Συγγνώμη. Παρακαλώ. Για τον κύριο Μαχαιρίτσα, έχει εκπομπή. Όχι, για τον κύριο Μητροπάνο, δηλαδή το λέμε. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Κοντά στο βασιλικό ποτίστηκε η γλάστρα, καταλαβαίνεις. Βασιλικό. Πού είναι η γλάστρα. Εσύ είσαι βασιλικό. Ψέματα. Μου λέγες ψέματα κι όταν σε ρώταγα γιατί μιλά άλλαζες θέματα. Ψέματα, μου λέγες ψέματα.
καρδιά στα λίγα τα αποθέματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια πολιτική επισήμανση. Αυτό τον καιρό, τι κόμμα είστε, που ανήκετε πολιτικά, εγώ, ναι. Τώρα είμαι Νέα Δημοκρατία, εδώ και 15 μέρες. Θα το ξεκαθαρίσω αυτό στην ΕΦΕΑΤΕ. Ανάλογος. Λόγω κοινών είναι Νέα Δημοκρατία. Ορίστε. Τα κιλά. Τι έχεις τα κιλά εσύ, Αναστασία. Τι πρόβλημα έχεις, κοριτσάκι μου. Δεν ξαναδεί πλάνο όλη τη διάρκεια τη εκπομπή. Οι χοντροί είναι νεοδημοκράτε, δηλαδή, να πει. Γιατί δεν μου το έλεγε να μην το κάνω αυτό το σχόλιο νωρίτερα, δεν χαζέ. Α, δεν θα παρακαλέσω, γιατί ήδη έχω ένα τράκ. Είναι εδώ ένα τηλεοπτικό δάσκαλο. Και δάσκαλο δημοσιογραφία και ωραίο άντρα και όλα μαζί. Έχει και ένα μικρό ελάττωμα, είναι και πολιτικό. Δεν κακό. Να σου πω, αν είχε αυτή την παρέα, Γιώργο Λιάννη, από πού θα ξεκινούσε την παρουσίαση. Τη Μελίνα Σλανίδου, φυσικά από δίπλα σου, έτσι δεν είναι. Όχι, από το Λαβρέντι. Από το Λαβρέντι, καλά. Εντάξει, από το Λαβρέντι. Και παρουσίασέ μου, σε παρακαλώ, την εκπομπή. Δείξε μας πώς πρέπει να παρουσιάζονται οι εκπομπές. Εσύ που μας έχεις δείξει τόσα πράγματα. Όχι, θα έλεγα για το Λαβρέντι κατευθείαν ότι είναι ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός. Ένας πάρα πολύ σπουδαίος. Έτσι θα ξεκίναγα και πάρα πολύ ωραία. Και θα έλεγα ότι σε μια εποχή που το είδος είναι σχεδόν δισεύρετο στην Ελλάδα. Ο μπαγάς σας τα καταφέρνει, ο μπαγάς σας τα καταφέρνει και είναι μια χαρά, συνεχώς. Όσο σε θέλω. Ο διπλανός σου. Ο διπλανός μου είναι... Υπάρχει κάποιος λόγος που πάντα είστε σε όλες τις εκπομπές δίπλα-δίπλα. Τα έχουμε. Πάνω κάτω, εις τα γκάζια μου τα σκάσω, εις τα γκάζια μου τα σκάσω, ή θα έρθουν τα πάνω κάτω. Και λέγε. Από το Αχ Μαρία, μια τρικονταετία. Ναι. Καλός είναι αυτός. Σπουδαίος, ο Γιάννης, πολύ σπουδαίος. Υπάρχει κακός εδώ. Υπάρχει ο Στόκας. Υπάρχει πιο κακός από το Στόκα. Πλάκα μας κάνεις. Είναι πολύ γλυκός από κοντά. Πρώτη φορά τον είδα από κοντά, είναι πάρα πολύ γλυκός. Αλλά είναι απίστευτο πλάσμα. Ναι. Πλάσμα. Αλλά δεν ψήνεται για πολλά πράγματα. Να σου πω, το National Geographic έχει κάποια σημασία εδώ πέρα. Είναι πορνογράφικ, δεν είναι. Α, πορνογράφικ. Δεν ντρέπεσαι και. Τι ήθελα και το ρώτησα. Λένε για μένα οι ομορφές που ζήσαμε μαζί. Πως είμαι ένα αδιόρθωτο ρεμάλι τελειωμένο. Πως μια κατάρα έχω βαριά και μέσα μου θα ζει. Να με κρατάς στη μοναξιά σκληρά φυλακισμένο. Ο κύριος Τιβαίος είναι εδώ, δεν ξέρω αν τον προσέξατε. Ο Άμλετ. Ο Άμστελ Τσελίνο. Έχει μια μπύρα στα πόδια σου, δεν ξέρω, τον βοηθάει σε κάτι. Να αντιμετωπίσει τα δύσκολα. Όσο αξίζει μια βραδιά την ανάσα σου. Δεν αξίζουν θεωρίες μιας ζωής. Γυναίκα αν έχω κάνει λάθος, συγχώραμε. Γυναίκα αν είμαι σωστός, μη μου το πεις. Την θεσπέσια κυρία, εκεί δεν μου την παρουσιάσεις. Η κυρία Ελισάβετ Καρατζόλη, τραγουδάει μαζί μας στις συμφωνίες που κάνουμε με τον Χρήστο. Και να πούμε ότι απόψε μαζευτήκαμε να παρουσιάσουμε και ένα καινούργιο τραγουδιστή, είναι ο κύριος Πράπας, ο οποίος θα ξεκινήσει και αυτό σε εμφανίσεις μαζί. Μίλησε μου γι' αυτό. Λέει τραγούδια από καρδιάς. Εγώ έχω φάει και τα καλύτερα αγγλικά. Από αυτό. Του Πράπα. Καλύτερη γερανή. Το διαλύσανε τον άνθρωπο, δεν θα κάνει επάγγελμα. Και είναι και πολύ καλός φωτογράφος. Είναι καλός φωτογράφος και παίζει και πολύ ωραία παλαμάκια από ό,τι έχω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι έρχεται μαζί μου σε όλες τις συνομιλίες για ηθική υποστήριξη. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Μη συμβεί τίποτα. Τα κίτρινα ποδήλατα. Τα κίτρινα ποδήλατα. Παίζαμε μαζί εδώ και 3 χρόνια. Μεγαλώσα. Το χρώμα το κίτρινο μην το λέτε πολύ σήμερα γιατί δεν το συμφέρει. Όσο θέλουμε θα λέμε το κίτρινο, πρόσεξε καλά. Πού είναι ο ρόλο. Η κυρία Δημοπούλου και ο κύριος Ισάκ Σούσης, τα δύο, πώς θα πω τώρα, καινούρια, τα δύο μοντέρνα τέρατα της σύγχρονης συμβουλικής. Μοντέρνα τέρατα, σας καλύπτει κύριε Σούση. Σας άρεσε αυτό το μοντέρνα τέρατα. Τέρας. Ας μην το σχολιάσουμε. Λαβρέντι, και αυτή αδύνατη. Η αγαπημένη μου
Πάει γύρω, καινούργια λαϊκή τραγουδίστρια είναι η Αναστασία. Εσύ είναι ευσιογνωμία τώρα, μην το ψάχνεις. Είναι φάτσα μεγάλη, ασύστολη. Κι όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρουνε λιμάνι, να βγάλει αγάπη σου πυρμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ. Και ο κύριος... Και φτάσαμε σε εδώ. Ο μεγάλος Τιτανικός. Ο μεγάλος Τιτανικός, σωστό. Τι θα πεις τώρα για μένα. Γιατί θα πεις για το Σταλαβού, για μένα. Θα σκάζει. Καταρχάς ευχαρίστησε με που ήρθα εδώ. Ναι. Με κίνδυνο της ζωής μου. Μίλησε γι' αυτό, μην τρέπεσαι. Μην ναι, σου πω ότι, εντάξει, είναι εξίσου χρήσιμος όσο ο Πράπας. Τόσο χρήσιμος. Σε στηρίζει κι αυτός ηθικά. Κάτι σαν ακολουθητικό. Είναι δηλαδή, πώς θα το πούμε. Φτιάχνει την ψυχολογία. Όση ώρα τραγούδια και συμπονόμευε πάντως όλη τη δουλειά, έλεγε ότι εντάξει μόνο τώρα, σιγά τα τραγούδια και τέτοια. Ναι, και δείχτε μας εμάς και κάτι τέτοιο. Ήτανε το σοκ μεγάλο, έχασα το μπούσουλα και το μετιούμ ρωτάω, τι να κάνω Ούρσουλα. Μην αγχώνεσαι μου λέει, θα την κανονίσουμε. Στο διαδίκτυο το όνομά της θα καταχωρήσουμε. www.apisti.com www.apisti.com. Με τη Μελίνα τι σε συνδέει, δεν μου είπες. Την ξεπεράσαμε γρήγορα τη Μελίνα. Η Μελίνα... Κάναμε ένα εξαιρετικό τραγούδι μαζί και με συνδέει ότι έγινα και πολύ της μόδας, χάρη στη Μελίνα μου. Γιατί αυτό το τραγούδι που κάναμε, ας πούμε, μπήκε μέσα στα charts, μπήκε στα προτινόμενα για βραβεία. Μελινάκι μου, γλυκό. Είναι μαζεμένη σε μνήμα. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ, γιατί φοβάμαι μη τύχει εσένα να ονειρευτώ. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το πραγματικό ιερό τέρας τώρα εδώ. Ιερό και τέρας. Και τέρας και ιερό και απ' όλα. Που μας έκανε απόψε την τιμή να είναι μαζί μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο οποίος... Ξέρεις, έπαθα την εξής πλάκα με τον Μίτσο. Για πες μου. Πήρα τηλέφωνο που θες και βγήκες το τηλέφωνο μας. Εννοείς ότι δεν είναι τόσο στάρ, το ξέρουμε όλοι. Εμπρός μου, λέω Μίτσο εσύ είσαι, ναι μου. Εσύ είσαι, ναι μου. Και μιλάς κιόλας. Είναι από τις σπανιότατες φορές που εμφανίζεσαι στην τηλεόραση και αυτό το φίλουμε σε σένα σήμερα. Γιάννη Ζουγανέλη, λες να δώσω το λόγο στην Αναστασία Μουτσάτσου να του πει να του αφιερώσει ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι. Γιατί όχι. Να ξεκινήσω έτσι, εσύ που ξέρεις. Ανάποδα από το λαϊκό θα αρχίσουμε. Λοιπόν, για το Λαβρέτη που του αρέσει πολύ αυτό το κομμάτι. Ειδική παραγγελία. Απορώ με μένα, απορώ που σε θέλω ακόμα, απορώ κάνεις το σαλάτι και στα συγχωρώ σαν βροχή το χώμα σε ζητώ.
απορώ με μένα, απορώ. Κάνω για να φύγω κι όμως δεν μπορώ. Ξέρω πως μου κάνεις μέσα μου κακό, σαν βροχή το χώμα σε ζητώ. Μπράβο, Αναστασία. Μπράβο. Το είπες πολύ καλά το τραγούδι. Λίγο στις ψηλές σου, λίγο. Σου βάζω 11 για σκηνική παρουσία και 2 για φωνή. Όχι, θα πάω ελληνικά, θα πω κι άλλο. Και ο Πάριος λέει ότι είναι δικό του το κομμάτι. Συγχαρητήρια. Βγαίνει ο Πάριος και τρώει ψωμί από σένα και λέει. Καταλαβες. Πώς δεν τα. Λέγεται τέτοια ζεστό. Και ελπίζω να μην τη δείτε ο Πάριος στην εκπομπή και κλαίει. Δεν θέλω να το δω να κλαίει. Μπορείς να με φαίνεις σε δύσκολη θέση περαιτέρω, παρακαλώ. Γιατί σκοπό να φέρεις τον Πάρη την εβδομάδα. Τα κίτρινα ποδηλατάκια πώς προέκυψαν στη ζωή μας? Τα κίτρινα ποδήλατα έχουν πάρα πολύ ήθος. Αυτό είναι το σπουδαιότερο από όλα. Και ταλέντο. Το ταλέντο δεν λείπει από πολλούς ανθρώπους, αλλά το ήθος πανίζει στην εποχή μας. Ταλέντο υπάρχει πολύ. Αρκετό μάλλον. Ήθος δεν υπάρχει όμως. Και αυτοί έχουν ήθος, εκτός από ότι έχουν διάθεση. Αλλά το σπουδαιότερο είναι αυτό. Άκουσα ένα τραγούδι μια φορά σε ένα βίντεο κλιπ, μου άρεσε πάρα πολύ. Του πήρα ένα τηλέφωνο, λέω: παιδιά, θέλετε να παίξουν πάρει όλο το καλοκαίρι. Εντάξει, αυτή έτσι, ενεργείς, ναι, έτσι, ναι, πώς, με αυτό το κλιπ. Ξέρω εγώ, συνήθως οι πιο παλιοί. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτσε κανένα του κυνηγού. Δεν πρόλαβα να το κλείσω. Δεν πρόλαβα να το κλείσω. Σου αφαιρώ το λόγο. Παρακαλώ, σε 4 χρόνια. Για πες. Συγγνώμη, να ολοκλήρωσω. Όχι, δεν μου ολοκλήρωσε. Μα μην με διακόπτε. Θα ολοκλήρωσω. Θα μιλήσω Μητροπάνω, σε παρακαλώ. Αν και στο στόμα και το διακόψω, για πες. Κύριε, μην με διακόπτε, κύριε Βαγγελάτο. Να ολοκλήρωσω. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Αυτό θα έλεγα, ότι συνήθως ο πιο παλιός παίρνει τηλέφωνο το πιο καινούριο. Δεν θα μπορούσα εγώ να πάρω το Μητροπάνω τηλέφωνο για το πω. Μητσό, θες να παίξουμε παρέα, γιατί θα μου λέγε εσύ, κι άμα μου έλεγε να πούμε να σου πω, αγόρι μου, σε έχει δει γιατρός τελευταία. Πού ξέρω. Τι να του πει ο Πράπας, να την κάνει σοβαρά υπόψη του. Μια φορά είχα πάρει το Λευτέρη του Παπαδόπουλα να του ζητήσω ένα τραγούδι και μου λέει, α σου πω, εγώ είμαι πρόεδρος των. Ελευθεριστών. Λοιπόν, τώρα μην που λες για ένα τραγούδι, γιατί θα του ζητήσω ένα τραγούδι. Εγώ ήμουν ανεδής. Έκτοτε λοιπόν δεν ξανατρόμησα να κάνω ποτέ τέτοιο deal. Με μικρότερο σου μπορεί να έχει, α πούμε, τον έλεγχο. Δηλαδή τώρα μπορεί να έχει τον έλεγχο του οργασμού, τη μάρκα σου, του τσιγάρου σου. Και μπορεί να σηκώσει τα παιδιά και να πάτε πάνω. Θέλει να πάτε πάνω. Τα κίτρινα ποδήλατα. Πάμε. Χειροκροτήστε, καλέ. Πάμε. Τι θα παίξουμε. Στο μισό, να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω. Να παίρνω διαταγές
να σπάω επιταγές με κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με το σήμα στοριά, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι, να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά, να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι, να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να 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 να. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική, δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Λαβρέντη, τα λόγια, ο Λιάννης τα ήξερε όλα. Ναι. Τα λόγια του τραγουδιού, για να δεις υπάρχει ότι είναι... ένας στίχος. Αλλά θέλω να διαβεβαιώσω ότι και ο νυν υπουργός πολιτισμού και ερωτευμού τα ξέρει. Μα αφήστε τον κύριο Λιάννη να μιλήσει. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Τι είναι πρόσεξε ένα στίχο που μου φέρνει στο νου συνειρμικά διάφορες έτσι εκλεκτικές συγγένειες που έχει το ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή. Μια θάλασσα μικρή με ακολουθούσε. Υπάρχει το τραγούδι Μια θάλασσα μικρού του Σαββόπουλου και υπάρχει ο εξαίσιος στίχος του Ελίτη. Μικρή πράσινη θάλασσα 13 χρονών. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτός ο κύκλος που κάνουμε στο τραγούδι, που υπάρχουν αλληλεοπηρωές. Παιδιά, δεν υπάρχουν άλλοι Λιάννηδες. Και ένας υπάρχουν είναι πολύ τρομερός. Θα σου πω την αλήθεια, Γιώργο. Όπως επίσης. Είπε κάτι για πράσινο όμως. Εμένα και στο μαγαζί. Τους μισούς όμως δεν τους καταλαβαίνω. Παίρνω τηλέφωνο του Ζάκ και του λέω τι εννοείς εκεί. Αυτός είναι σπουδαίος τυπουργός. Θα τα πω μετά για αυτόν. Είναι καταπληκτικός τυπουργός. Και επίσης υπάρχει και συνεπιασμένη Κυριακή του Πιτσέρα. Καμία σχέση. Δεν είναι. Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι, σε παρακαλώ, του Ζουγανέλη, γιατί είναι πολύ γλυκό. Θα το αφιερώσω στο φίλο μου, τον Γιάννη, τον άλλον παρεμπιπτόντος, τον οποίο ήθελα να τον καλέσω, αλλά τώρα είδα να λέξει εδώ, δεν τον πρόλαβα. Ναι. Ποιο Γιάννη? Αυτό που τραγουδάει. Α, έτσι. 45 Γιάννηδες, καταλάβαινες τώρα, έτσι. Για τον άλλον πάει αυτό. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, πιζώ, κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό, κάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ, σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις να τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις να είμαι πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έλα! Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μ' απορείς, ποιον απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις,
Κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς. Είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις να τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις να είμαι πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έλα Γιωργάκη! Όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σύμμαχο τον εαυτό σου. Εγώ να ξέρεις να τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις να είμαι πάντα ο άνθρωπός σου, όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, και δικό σου, και δικό σου. Καλητήρια. Λαβρέντη, όσο έχω το Γιάννη δίπλα στο Στόχα και το Θηβαίο, περνάει ένα τυγινά το παιδί, δηλαδή είναι τα εφέτα. Μπορώ να πω ένα αφιέρωμα να το κάνει. Ένα αφιέρωμα που θα κάνει, αγάπη μου. Να πω όμως κάτι, από τα ρότερα πράγματα που έχω ακούσει το τελευταίο καιρό μου, το έχει πει ο Γιώργος, ο οποίος βέβαια εκτιμώ πολύ ο βιολιστής. Εκτιμώ, είναι εξαιρετικός. Είναι εξαιρετικός βιολιστής. Τώρα του εύχομαι κάνει μια προσπάθεια να κάνει καριέρα και στην Αμερική και θα την κάνει. Λοιπόν, ήμασταν με μια παρέα με φίλες όπου μου λέγανε. Γαμώ το πάρα πολύ ωραίο παιδί. Πράγματι, γιατί είναι μονίμως περιποιημένος. Με είναι τα χέρια του περιποιημένα κλπ. Ναι, ναι, ναι. Και οι κοπέλες τον αμφισβητούσαν. Έλεγαν. Μας αρέσει, αλλά. Παίζει καλά, δεν παίζει καλά. Λοιπόν, και τον πλησιάζω. Χωρίς, τον πλησιάζω και του λέω: ρε Γιώργο, μου σε παρακαλώ. Λύσε μου αυτή την απορία. Δεν έχω κανένα σύμπλεγμα με την ομοφιλοφιλία. Έχεις καμία τέτοια σχέση και αυτά. Μου λέει, όχι, είμαι κρυφό straight. Λοιπόν, μια φορά, κυρίως δεν το πει όμως. Μια φορά, παίζαμε στο... με το Μίτσο, παίζαμε στη Θεσσαλονίκη, στο Fix. Και είναι από κάτω ένας μουστακάλης. Νταλικέρης, αλλά περίεργος. Και σουρωμένος είχε πει να πούμε. Και την ώρα που κάνουμε το δικό μας, το θυμάσαι. Την ώρα που κάνουμε το δικό μας πρόγραμμα, τελειώναμε με το πώς σε θέλω. Τελειώνουμε λοιπόν διδυναμικά. Κόσμος, πανικός γινόταν ιστορίες. Και τελειώνοντας, αυτός καθόταν ακριβώς κάτω από τον Γιώργο. Και τον κοιτούσε περίεργα τον Γιώργο να πούμε. Ο Γιώργος με το σκουλαρίκι. Και του λέει: Βιολιτζή, πόσο σε θέλω. Του λέω: Κακομίρι που δεν να βάλει σπίτι στο κλείσανε. Τα έκανες άλλο κάτω πάλι, έτσι ξεκίνησες, καημού μεγάλο. Περτώνω, περτώνω. Ένα, τεστ, το ίδιο. Για δες και αυτό. Το λίγο πάει να αρπάξει. Το ίδιο. Α. Νύχτες τυχώς όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, αμένει από χέρι, αμένει χαλιό, ανοίγες αγάπη. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε.
το τσιγάρο βαρύ. Ποιος να πει τι να πει, το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου, γιατί ήσουν εσύ η ζωή μου, το φως μου. Ωραία! Λοιπόν, συνεχίζεις τώρα. Όχι, θέλω να κάνω το ύφος σου που το τραγουδάς. Μου λες τα νοήματα. Ωραία, κάνω το νοήμα. Με το βάρος όμως το... Ναι, έτσι, ωραία. Ναι, με το βάρος. Δω μου τα γυαλιά, να βέβαια τα γυαλιά δω μου. Όχι, πρέπει να τα βάλω, δεν γίνεται. Θα νομίζει ο κόσμος ότι είμαι εγώ. Perdono, perdono. Δεν είμαι εγώ σαν τους παλιάτσους μιας βραδιάς που λένε λόγια της φωτιάς. Δεν είμαι εγώ. Φιλάω σταυρό, άμα το θες, δεν θα ντραπώ. Δεν είμαι εγώ, σαν τους παλιάτσους μιας βραδιάς, δεν είμαι εγώ. Θα σου πω, με τον Δημήτρη τι σας συνδέει? Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία μοιάζετε πάρα πολύ, θα στα πω εγώ μετά αυτά. Εσύ όμως, πες μου, τι σας συνδέει? Καταρχήν, τσακωνόμαστε ποδοσφαιρικά συνέχεια. Αυτός τι είναι, εσύ τι είσαι? Αυτός είναι ο Ολυμπιακός με τον Δανάτου. Μας το πει εκείνο. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ομάδες. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι δεύτερα του. Ναι. Και μετά έρχονται οι άλλοι. Α, εννοείστε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Ολυμπιακός, είσαι Παναθηναϊκός. Άλλο. Πέρασαμε δύο χειμώνες εξαιρετικούς, καταπληκτικούς. Τη μία εβδομάδα ρώστην αυτό, την άλλη εγώ. Ήταν απίστευτο αυτό, δεν πάω να σου περιγράψω. Γεγονός, ε. Ατυχία δηλαδή. Ήταν φοβερό. Παίζαμε το ένα Σαββατοκύριακο που παίζαμε με τον Τσακνή και το άλλο Σαββατοκύριακο που αυτό με τον Τσακνή. Ο μόνος πάντα ήταν ο Τσακνής. Ναι. Δηλαδή. Αυτό έγινε δύο φορές. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Απίστευτο. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν έλειψα ποτέ εγώ. Είμαι πάντα εκεί. Άλλο πράγμα που σε συνδέει με τον Δημήτρη? Τα παιδιά μας πάνε στο ίδιο σχολείο. Τι άλλο? Το ξέρεις ότι έχετε κάνει και οι δύο στο παρελθόν τις ίδιες δουλειές? Οικοδόμος. Δεν ξέρω τι δουλειές έχει κάνει. Έχεις κάνει οικοδομή. Έχεις κάνει οικοδομή. Πάντα έχω κάνει. Αν αυτή τη λογική και εγώ. Παρκαδόρος έχεις κάνει? Όχι. Εγώ έχω κάνει. Έχεις κάνει ξυλοκόπος όμως. Σε καθαριστήριο χαλιών έχεις δουλέψει? Αυτό να δεις. Είναι δύσκολο. Κουβαλά τα χαλιά να πούμε, τα οποία είναι μου και μάγια, κατάλαβε σε τριστόνι του καθένα. Μα έτσι έγινε όμω για μέτρα άντρε και βασιλιά. Την άλλη τώρα. Αυτό, δεν τυχαίο αυτό. Δεν μου λε, το Θηδαίο πώ το γνώρισε? Το Θηδαίο πώς το γνώρισα? Θέλω το πλάνο του Θηδαίου να είναι δυνατό να είναι μέχρι τα πόδια κάτω, μέχρι τα παπούτσια. Θέλω να το δω όλο το μεγαλείο αυτό εκεί. Έχει μια μπύρα που πίνει και μια καβάντζα. Μήπω το δεν προλάβει να. Περιμένουμε στον μπαρ. Για πες τον άλλο. Το κακοποιώ στοιχείο. Δεν είναι πολύ καλό να μπλέκεις συνέχεια... Με τέτοιους ανθρώπους. Όχι. Να μπλέκεις, όχι να μπλέκεις. Να μπλέκεις όλο εγκόμια... Μα δεν θέλω αυτό. Δεν μου αρέσει. Αλλά το θεωρώ τον καλύτερο τραγουδιστή της γενιάς μας. Της επόμενης γενιάς μάλλον. Έλα. Γιατί ξέρω ότι παρόντες. Φαντάζομαι ότι φύγονται κάποιοι άνθρωποι εδώ, γι' αυτό το λέω το έλα. Καθόλου αυτό. Αυτός είναι της επόμενης γενιάς. Είναι ακριβώς ένας τραγουδιστής. Ο Μπάμπης είναι δικός μας. Είμαστε της ίδιας. Αυτός είναι της επόμενης, εκείνη είναι της πιο μετά. Και εγώ της προηγούμενης. Συγγνώμη, με τον Μπάμπη έχετε ίδια ηλικία. Βγήκαμε την ίδια εποχή στο τραγούδι. Δεν ρωτάει αυτό, ρωτάει κάτι άλλο. Τέλος πάντων. Κύριε Ζουγανέ, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει εκτεθεί λιγάκι. Κατάματα. Και πες μου, θα γίνει ένας διαγωνισμός στα πλαίσια της εκπομπής σήμερα? Μπορώ να καπνίζω? Αν μπορείς, αποφύγε το. Θα γίνει κάποιος διαγωνισμός εδώ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι καλύτερος μουσικός ή όχι? Κοιτάξτε, δεν θέλω να βάλω τους ανθρώπους σε αυτή την περιπέτεια. Το καταλαβαίνω. Τη σύγκριση. Ναι. Είμαι στη διάθεσή σας. Τιμώ το Λαβρέντι, γι' αυτό είμαι εδώ. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Ήρθες μόνος σου. Ήρθες μόνος σου, ε. Για πες. Ήρθα μόνος μου, δεν έχω καμία προετοιμασία. Ό,τι πω είναι... Δεν θα διαβάσω. Ναι, δεν έχεις κείμενο δηλαδή. Δεν έχω κείμενο, εκτός κειμένου. Ναι. Λοιπόν, ο Λαβρέντις καταρχήν είναι ένας άνθρωπος γήινος. Γι' αυτό
του επιτρέπεται και να απογειώνεται. Έχει μια αποδοχή από τον κόσμο αντάξια των συναισθημάτων του. Είναι ήσυχος άνθρωπος. Έχει μεγαλώσει την απλότητα. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου απλοϊκός. Σκέπτεται. Είναι ένας αγωνιστής. Και ισορροπεί ανάμεσα σε όλα τα είδη της μουσικής. Αυτός είναι ο πληρωμένος που φαίνεται ότι πάρει. Δηλαδή και δεν είναι μελετημένος να δει. Με ευγένεια, με ήθος, με μια τακτική που θα το επιτρέψει χρόνια να υπάρχει. Κατόπιν από το μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα με τον Λαβρέντη. Μας συνδέει ο Σωκράτης, ο αδερφός του, ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ για την αθότητά του και την αγαθότητά του και την πονηριά του. Η μητέρα του. Είστε σίγουρος ότι είστε στη σωστή εκπομπή μου? Ναι, πολύ σωστή. Η μητέρα του είχε μια πολύ, πολύ, πολύ γλυκιά μητέρα, σκεπτόμενη κλπ. Έχει παρασύρει τον Σωκράτη και μου λέει διάφορα πράγματα. Για ζητήματα που πρέπει να σκάψουμε να βρούμε αυτό το άγαλμα εκεί κλπ. Και μου λέει τέτοια. Ότι έχει ψάξει και τέτοια. Τον λάβο του Αχιλέα και ξέρω τι. Ναι, είχε ένα πατέρα αρχιμουσικό εξαιρετικό. Ναι, βέβαια. Ναι. Έχει πολλά. Τι να πω άλλο για τον Λαβρέντη. Έχει μια γυναίκα που τον στηρίζει και τον αγαπάει. Μια κόρη, τη Μαρία Κλάρα. Η οποία όσον όπου θα γίνει και τραγουδίστρια. Μαρία Κλάρα, σαν το Σάντα Κλάρα από τον Τζέρι. Ακριβώ. Γιάννη, σου βρήκα φινάλε. Ναι. Και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Πιάνει. Ναι. Και να πω και κάτι, σαν μου επιτρέπετε. Και πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος. Ναι, εδώ και εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ και εγώ. Θέλεις να μάθεις, Γιάννη, πώς ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας γνώρισε την Ευρώπη, πώς άνοιξαν οι ορίζοντές του, πώς έμαθε πράγματα. Όχι. Θα σου το πω. Θα σου το πω γιατί το έχω προετοιμάσει. Λοιπόν, ερωτευόταν τουρίστρια στη Μύκονο και τις ακολουθούσε μετά στις πατρίδες του. Δεν τις ερωτευόμουν κανένα. Έλα καλέ που δεν τις ερωτευόμουν. Όχι, τις ερωτευόμουν. Πώς σου άρεσε. Σακουρίδι να πούμε, έτσι. Μία φορά ερωτεύτηκα ο Βουγκαράς. Μην δεν λένε. Η γυναίκα που πάει. Ωστόσο, σαν τον Άγιο Νεκτάριο είμαι αμένος. Είσαι τίμιος, πιστός στη γυναίκα σου. Σαφώς. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, με επιλογή είναι αυτό. Mm-hmm. Δεν το κάνεις. Ο Γιώργος Ολιάνης θα μου πει αν αυτό είναι σωστό. Δεν ξέρω εγώ να σου πω. Για τον Λαβρέντη απόλυτα σωστό. Για τον Λαβρέντη απόλυτα σωστό. Άκου τον τέρας, τι είπε. Λοιπόν, κοιτάξτε, γιατί και εγώ είμαι αυτή τη στιγμή στον ίδιο παρανομαστή, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να είσαι εδώ και δύο χρόνια τιμιότατος. Εντάξει, μπράβο. Μπράβο, βρε. Το πέτυχες. Όχι μόνο, φαίνεται κιόλα. Θα τολμούσα να προβλέψω και εισόδια. Φαίνεται κιόλα. Σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα. Υπέροχη γυναίκα. Λοιπόν, κύριε Πράπα, να σας πω. Φοβήθηκε καθόλου ο Λαβρέντης όταν πέρασε μια περιπέτεια? Ποια περιπέτεια? Αφού είναι άκαρδο. Ξεκινάμε ένα ιατρικό ιστορικό από το όψη θρέψη. Από όψη, άριστος από θρέψη, ακόμη καλύτερο. Επομένως, ας την ξεχάσουμε αυτή την περιπέτεια. Ειλικρινά, ο κινητήρας άριστος, τα σωληνάκια που ήταν λίγο βουλωμένα ξεβούλωσαν, μπορεί να πορεύεται και να δημιουργεί. Το κόψε το τσιγάρο, τι έκανε, το κόψε. Ναι, από τότε που το αγοράσαμε κομπολόι, ευτυχώς καταφέραμε και έκοψε το τσιγάρο. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι φίλοι μας εδώ είναι φάρμακα για τον ασθενή. Από ιατρικής άποψης, από επαγγελματικής, μας χαλάνε τη δουλειά. Γιατί? Διότι όταν διασκεδάζει κανείς τον κόσμο, τα στεφανία αγκιοδιαστέλλονται, οι καρδιές δεν έχουν πρόβλημα, εμείς τι θα επισκευάζουμε μετά. Θα γελάσουμε όλοι. Λοιπόν, επειδή είσαι κακός άνθρωπος, σήκω πάνω τα ένα τραγούδι. Σήκω πάνω τα ένα τραγούδι. Και να δω πώς θα σηκωθείς, πώς θα την αρχίσεις. Εγώ επειδή είμαι μεγάλη φίρμα, θα το πεις από εδώ. Θα εμφανιστώ πριν τον κύριο Μητροπάνο. Έτσι το έχεις από εδώ. Στο τέλος. Σήκω τώρα πώς θα πεις ένα τραγούδι, σε παρακαλώ. Σε ποιον? Μετά θα τα κάνουν όπως θέλω. Θα τα αλλάξω στο μοντάζ μετά. Θα τα αλλάξω. Θέλεις εκεί, εκεί. Τι θέλω μια κιθάρα. Θέλω μια κιθάρα, σας παρακαλώ. Μια ακουστική. Κάνε μου την εισαγωγή. Όχι του Θηβαίου, μου του έχω την υποχρέωση. Αυτή. Θα το αφιερώσει το Λαβρέντη στο Δημήτρη. Σε σένα. Όπα. Να τα να. Α, το Λαβρέντη τώρα. Για το Λαβρέντη θα έχω εδώ. Ό,τι πεις Δημήτρη. Έφυγες χθες και με πλήγωσες άδικα και πήρα σβάρνα μες στη νύχτα τα φαγάδικα. Ξέρω ποιο. Και άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω. Δεν πειράζει. Σε μια προσπάθεια εσένα να ξεχάσω. Ρεφρέν. Για σένα θα πάω τα σάντουιτς όλου του κόσμου, γιατί ήσουν εσύ η ζωή μου, το φως μου. Παρλάτα τώρα. Κι αν τα όνειρα που είχα για σένα τα αφήσεις μετέωρα, τότε να ξέρεις θα πάω τον αγλαιόρα. Σ' άρεσε.
τότε να ξέρεις θα φάω. Τώρα. Μπράβο! Αγόρι μου εσύ! Καλά ήτανε! Έχω κι άλλο. Δεν το πω τώρα. Όχι, τώρα μετά, το ετοιμάζω. Ναι. Στον επόμενο καλεσμό, γιατί έχω σκοπό να έρχομαι σε κάθε... Φτιάχνω ένα δικό σου για σένα που θα λέγεται «Μ' αγαπάς ή τζάμπα τρώω». Είναι under construction. Να πούμε ότι αυτό το παιδί με αυτή την καλπάζουσα ευαισθησία γαλουχήθηκε στα σκυλάδικα. Μην σπάει στην κιθάρα τώρα, όμως. Έτσι δεν είναι. Όλη την εφηβεία στα σκυλάδικα. Δεν την πέρασες παίζοντας ως μουσικός. Βέβαια. Και αυτό, αγάπη μου, τι σου έδωσε. Έχω ρεκόρ μέχρι 12 παρατέταρτο. Το μεσημέρι. Ναι. Γελάει ο Δημήτρης. Μάλλον ο Μητροπάρος που έχει φάει πριν τα εκτιμία αυτή. Σίγουρα. Άλλες εποχές. Κι από μια πόρτα χαμηλή, κι από μια σκοτεινή αυλή, βγήκε κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς. Ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Βγήκε κλεφτά, κλεφτά ο σιδεράς. Ο σιδεράς και του είπε λόγια της χαράς. Ο χάρος βγήκε, βγήκε παγανιά μες στη δική μου γειτονιά. Σου θέλασε κάτι, άντε για να δω. Άντε να πω για το... Λαβρέντη, κάτσε, γιατί είσαι κοντύτερος και το έβαλες πιο ψηλά. Ένα. Βάλω το καλά, σαν το Λαβρέντη να μεγετώθηκε, όπως ακούστηκε πριν ο άνθρωπος. Λοιπόν, όχι, μη φύγετε. Υπονοείς κάτι. Η μουσική, ελάτε, μουσική, ελάτε. Υπονοείς κάτι. Όχι, ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν τα ξέρω με αυτά. Όλα βρέτη σε αδιαβάτια το μαχαιρίτσας. Ένα μουσικό σε ένα ουλαλί πολύ. Ένα άνεμος δεν είναι μονογαμικός. Λαβρέντης μαλλιά δουλεύει με τον Μητροπάνο, τα πήρανε και καλά. Αφού οι λαϊκοί δεν γουστάρουν αυτό, τους ή άλλους. Της κατοπένα μου δώσες. Δεν παίζει η κιθάρα έτσι. Are you ready, ladies and gentlemen? Are you ready? This is Λαβρέντη. Καλό παιδί τραγουδάει έτσι. Γιάννη μου το, Γιάννη μου. Τι το έχεις λερωμένο, Λαβρέντη μου, Γιαννάκη μου. Φύγε απ' τη μέση μας, κρύβεις το πλάνο, ας το διάλο. Άρα, Λαβρέντη. Να οργανωθούμε καμιά φορά να πέσουμε και τα ίδια ακόρτα όμως. Δύο ακόρτα παίζω, γαμώ το κι άλλα τα παίζουμε ανάποδα. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζεις τώρα. Όχι, θέλω να κάνω το ύφος σου που το τραγουδάς. Μου λες τα νοήματα. Ωραία, κάνω το νοήμα. Με το βάρος όμως το... Ναι, έτσι, ωραία, ναι. Με το βάρος. Δω με τα γυαλιά, βέβαια, τα γυαλιά εδώ μου. Όχι, πρέπει να τα βάλω, δεν γίνεται. Θα νομίζω ο κόσμος ότι είμαι εγώ.
Ωραία, π***, τι φλέ, πατάτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, κάνω εδώ. Είμαστε ο γάτος. Γιατί και τον Τούρκο. Δεν το πάει το διά. Καλβανός και πάλι. Δεν γιατί το δάσα. Πάμε, παιδιά! Μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Καλά. Τραγουδισταράς. Ναι. Μου έδωσε τη φάλτσα πένα ο... Τη φάλτσα πένα. Να μην έχεις τι κάζει. Λοιπόν, έλα, μαέστρο, κράτο. Τη φάλτσα πένα. Θέλω πίσω. Ναι, ναι, ναι. Γιάννη, έτσι θες, αγόρι μου. Ωραία, σιγά. Ρε Γιάννη, δεν τα κάνεις αυτά στην τηλεόραση. Ναι, εξήγησέ μου. Άστα να σιγά. Κοιτάξτε, η τηλεόραση θέλει τηλεοπτικά πράγματα. Κάθε φορά που... Μα ήσουν ο πρώτος που έκανε σατυρικά στην ναι. τηλεόραση. Και κομικά και χαριτωμένα και τέτοια. Θα κάνουμε, έχουμε μέλλον. Άντε, μάνα μου, άντε, αγόρι μου. Σε αντιγράψανε πολύ από τότε. Γιάννη, σε αντιγράψανε πολύ από τότε. Πολύς κόσμος. Καλό είναι αυτό. Αρκεί να θυμούνται οι αντιγραφείς. Ναι, δεν νομίζω ότι θυμούνται. Λοιπόν, Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Μήπως ήρθε η ώρα για το Μελινάκι, το οποίο είναι ήσυχο, ήρεμο. Έτσι, πολύ ήρεμο, ε. Κυρία, δεν το συζητώ. Έχει εκπαιδευτεί από Μητρέτζη. Ό,τι έχει περάσει από Μητρέτζη, να ακούσω εγώ. Γενικώς. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσει ένα τραγούδι στο Λαβρέντι και αυτό που έχουμε κανονίσει για το Λιάννη σε λίγο. Να ζεσταθεί λίγο η ατμόσφαιρα, γιατί έχουμε κάτι ιδιαίτερο για εκείνον. Λοιπόν, με ανησυχούν τα ιδιαίτερα πάντα. Όχι, εσύ. Να τα αφιερώσω και στη Λίνα και την Αρκούνη που έχει γράψει τους στίχους. Βεβαίως, βεβαίως. Σκιές, μαύρη κύκλη σε κρυστάλλα μάτια. Με πονάει που με θες. Οι φωνές δυνατές. Με πονάει που με θες. Αγωνία στην άμμο παλάτια. Στο δωμάτιο σκιές, μαύρη κύκλη σε κρυστάλλα μάτια. Τσιγάρο βαρύ, ποιος να πει τι να πει. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω με μια στάλα ντροπή. Στο φεύγα το φιλί, με μια στάλα ντροπή. Σ' αγαπώ που μ' αγάπησες λίγο. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Αγνωστές μου σπηλιές, αναμένες φωτιές, ένα σύλικος με παρασέρνει. Δεν ακούω τι λες, σε πληγώνει και κλαις. Σε πληγώνει και κλαις, πήρε τόση στιγμή που απομένει. Αναμένες φωτιές, ένα σύλικος με παρασέρνει.
ασθενή. Το τσιγάρο βαρύ, ποιος να πει τι να πει. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω με μια στάλα ντροπή. Στο φεύγα το φιλί, με μια στάλα ντροπή. Σ' αγαπώ που μ' αγάπησες λίγο. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Το τσιγάρο βαρύ, βιαστικά θα ντυθώ και θα φύγω. Σε ταξιδεύει τώρα. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία. Πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο. Χώραμε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομιώτες οι αριθμοί. Κίτρινα βράδια στις πλατείας στα δυτικά. Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Κίτρινα βράδια, ανάβει ο καύγας στα αθλητικά και σώζεται η παγκόσμια ισορροπία. Κίτρινα βράδια, Ομόνια με Πειραιώς γωνία. Να ρωτήσω τον κύριο Σούση και την κυρία Δημοπούλου, είναι δικτατορίσκος ο Λαυρέντης? Όχι, δικτάτορα. Προηγούνται κυρίως. Α, εμένα πετάς τον παλέμι. Εμένα, δύσκολα. Για πες μου, είναι λίγο δικτάτορας. Έχω ακούσει κάτι τέτοια. Ναι, φήμες είναι. Για την εποχή των Θερμιτών, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι φήμες, είναι ένας πάρα πολύ γλυκός συνεργάτης. Το βλέπω σου είναι. Πολύ καλός άνθρωπος, τρυφερός. Ευαίσθητος. Σκονάκι έχει καημένο. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει. Κουβαρντά. Πολύ καλό. Λατρεμένο. Όχι, τι να τη λέω. Λατρεμένο. Με πλούσιο εσωτερικό μουσικό κόσμο. Με πλούσιο εσωτερικό μουσικό κόσμο. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια. Και μονογαμικό με του τυχουργού, ξέχασα. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το ισχυριστώ. Κύριε Σούση, θα προσθέσετε κάτι επιπλέον? Κοιτάξτε να δείτε. Η δουλειά ενό συνθέτη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ειδικά όταν εμφανίζεται κιόλας, ναι. Φορτώνει πάρα πολύ. Είναι γεγονός ότι χρειάζεται στη δουλειά του πια έναν άνθρωπο κοντά του. Έναν άνθρωπο που πολλές φορές ενδεχομένως να μπορεί να... να παίρνει την έκφρασή του, αυτή την ένταση, την εσωτερική. Και να τη μετασχηματίζει σε κάτι άλλο. Κυρία Δημοπούλου μου. Δεν θα έλεγα ότι ο Λαυρέντης είναι διαφορετικός σε αυτά τα πράγματα από ότι είναι η περισσότερη ταλαντούχη μουσική. Δεν ξέρω. Να σου πω κάτι για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Ναι.
Η τέχνη δεν σηκώνει δημοκρατίες. Δεν γίνονται αυτά. Δημοκρατία παρά έξω. Πρώτα δουλειά είναι να τα πει αυτά. Στην τέχνη δεν. Ναι. Θέλει δικτατορία η τέχνη. Κανονικά δεν γίνεται. Φαντάζεσαι δηλαδή να έχει δημοκρατία ο Κουν να ρωτούσε ας πούμε, στο θέατρο τι θα κάνουν όλοι. Κυρωμένο των αναλογιών. Σαφώς. Κοιτάξτε λίγη σεμνότητα και λίγη ταπεινότητα που είναι το σλόγγαν των ημερών. Παρακαλώ δεν βλάπτει. Έτσι, μπράβο. Και αυτό είναι δημοκρατία, έγινε έτσι. Δεν νομίζω. Όχι, όχι. Λοιπόν, Μελίνα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Τώρα που είσαστε και δίπλα-δίπλα, θα πάρει το μικρόφωνο. Γιατί ο Γιώργος Ολιάνης θέλει ένα τραγούδι έτσι ωραίο, βαρύ και ασήκωτο. Εγώ έχω προτιμήσει. Στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πατώμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Σταλαζούν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα. Πως στέρεσαι μακριά μου και λόγια δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που κάτεσαι μακριά μου και λόγω δε μου λες. Κυρία Διγενή. Κύριε Λιάννη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, θέλω να πω, να το αφιερώσουμε από κοινού στον κύριο Λευθέρη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο των προέδρων, τον ένα και μοναδικό, και να πω τώρα δημοσίως ότι τον εκλυπαρώ να δώσει τραγούδι στο Λαβρέντι αμέσως για να γίνει καταπληκτική πλέον σύζευση. Ναι, δεν το θέλει ο Λαβρέντις τώρα. Λοιπόν. Το θέλει, το θέλει. Τι να δω. Τι τρυπάει να δω. Κοίταξε, με τέτοια πορεία Λαβρέντι μου δικαιούσε. Πες ένα όχι. Σε μήνα μπορώ να πω κάτι ιστορικό. Παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείς για να έρθει παρεξήγηση. Γιατί μπορεί τώρα ο Λευτέρης να παρεξηγηθεί. Όχι, μισό λεπτό. Του ζήτησα ένα τραγούδι του Λευτέρη τότε, πριν από χρόνια. Και μου λέει: ένα τραγούδι δεν θέλω να δίνω δεξιά και αριστερά. Ένα τραγούδι. Εγώ το σέβομαι αυτό. Ενώ εμένα μου έδωσε. Τι μου έδωσε. Γιατί σε καθόμα τότε. Δεν μου έδωσε ένα. Το οποίο δεν το έβαλα κιόλα. Να πω όμως ότι επειδή. Παρότι ο γεγονός έτσι είναι εκδηλωτικός και εξωστρεφής πολύ, στην ουσία είναι βαθύτατα σημειώσει ότι έχει να κάνει με την τέχνη του. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Να φανταστείτε ότι τραγούδι του Λευτέρη δεν έχει κάνει ο Χατζηδάκης και υπήρξε αμοιβαία καλή προσέγγιση. Τα τραγούδια του Λευτέρη που έκανε ο Θεοδωράκης τα πήγα εγώ και τα εκόμισε και τα είπε ο Μητροπάνος τα Πικροσάββατα, δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν θα γίνω και τώρα ο κουμπάρος σε αυτό τον ημένεο. Το λέω δημοσίως. Είναι αυτό, αν τα καταφέρει, ε. Τι λες, Λευτέρη. Για μένα εξακολουθεί να είναι ο επαρτιμόν ένα Έλληνα στιχουργός από την νεότερη γενιά. Και εννοεί. Θεωρώ ότι είναι ήλιος αδιαφιλονίκητος ακόμα στο ελληνικό τραγούδι. 40 χρόνια. Και οι επιλογές του, οι αθλητικές, απέδωσαν και μυαλό. Εκεί σκοτωθήκαν, αφήστε τα. Άρα μας κάνεις. Οι αθλητικές του επιλογές είναι εντάξει. Άριστες είναι. Σας παρακαλώ τώρα. Πολλά χανούμια είναι σήμερα. Για πρόσχε πώς μιλάς. Τι ράτσα είναι αυτή.
Τελευταία, πού βγήκε. Λαβρέτη, αν θες στίχους, γράφει και σε μήνα. Όχι, όχι, άστα. Έχω γράψει τραγούδι, σε μήνα πήραμε χρυσούς δίσκους. Εμένα, Γιάννη, με γιατί δίσκα να γράψει και φυλακές. Πες το τώρα, πες το. Δεν το θυμάμαι καν. Γιατί δεν με αφήνει. Δεν μπορώ να πω ποιος. Ο Κάης. Ήταν τόσο καλό που δεν... Μιλάω καλέ. Κεφάλαιο Στόκας. Κάνε μου μια ωραία εισαγωγή γιατί θέλω να σηκωθεί επάνω αυτός ο άνθρωπος. Κάνε μου μια εισαγωγή. Τι να πω για τον Στόκα. Πες ό,τι θέλεις. Πες ό,τι θέλεις, αλλά να είναι ωραίο. Να είναι και πολύ και ωραίο. Να σου πω κάτι για τον Στόκα. Για πες. Αυτό μου έρχεται πάντα στο μυαλό αυθόρμητα. Και αυτό νομίζω ότι τον χαρακτηρίζει απόλυτα. Είναι τραγουδιστής του δρόμου. Και έκανε άνθρωπο τον Πλιάτσκα. Αστείωμα. Τι είναι αυτό με σένα, αδερφό. Όχι, το ξέρω. Είπα τον αδερφό του, όχι τον... Το Λευτέρι. Λοιπόν, είναι τραγουδιστής δρόμου ο Μπάμπης. Είναι δηλαδή... Είμαι συνέχεια στον δρόμο, δηλαδή. Δεν κάνω πλάκα τώρα. Είναι σαν τους τραγουδιστές που τραγουδάνε, ας πούμε, στην Αμερική, ξέρεις τους... Εγώ μπορώ να τον χαρακτηρίσω, ας πούμε... Μου θυμίζει τη ράτσα αυτή του Tom Waits, αυτόν όλο τον τραγουδιστό. Δεν έχει σημασία η φωνή, όλο το στυλ, όλο το κόλπο. Δεν είναι καλή επίση. Κατάλαβε. Σε τίποτα. Έτσι. Τι είναι αυτή, δεν είναι κάτσελ. Αν καταλαβαίνω. Τι θα πει αυτό. Είναι καθώ πρέπει, ρε. Α το πω ελληνικά, δεν είναι κομιλφό. Αμάν και η γνώση σου. Μπάμπη, μην κάθεσαι άλλο. Είναι τραγουδιστάρα. Θα σου πω γιατί ήρθα εγώ. Κοίταξε, πριν από μερικά χρόνια με είχε καλέσει ο Λαβρέντη να πάμε σε. Στη συναυλία στο Στερμίτες. Ναι. Και του λέω βέβαια, Λαβρέντη, του λέω κανονικά. Και εγώ το ξέχασα. Δεν πήγα. Βέβαια με κατάλαβε, ας πούμε, με συγχώρεσε. Σήμερα. Ήρθε σήμερα για αυτό το συναυλία. Ωραίο, σωστός. Τώρα που το καλώ σκέφτομαι, δεν άρχισε τίποτα. Εντάξει, εντάξει. Μπάμπη, του σήκω, αγόρι μου. Τι θέλετε, ναι, να σου πω. Όλα τα θέλουμε. Τι λοιπόν, ένα τραγουδάκι να μα παίξω. Θα μου πείτε το τραγουδάκι αυτό που γουστάρω πολύ να πούμε. Ποιο. Ξέρεις, την ίδια πλάκα μου κάνω κατσιμίκα σήμερα. Ήταν να έρθει να πούμε και την τελευταία στιγμή δεν ξέρω. Θα έρθει σε συναυλία αυτό. Θα έρθει στην επόμενη συναυλία. Γιουργάκη, θα το πει το τραγουδάκι αυτό παρέουλα, κάνουμε τη χάρη. Έλα, Γιουργάκη. Έλα, Γιουργάκη. Φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Άντε ξανά τα ίδια, τα ίδια απ' την αρχή. Τα φέραμα από εδώ, τα φέραμα από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένοι από χέρι, χαμένοι και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά, λόγια, 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 λόγια ψεύτικα, λόγια, λόγια ψεύτικα. Τώρα τι να σου πω, τι να μου πεις και εμένα. Έτσι όπως παίξαμε κι οι δυο με ζάρια πειραγμένα. Τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί. Εγώ ξανά στο τίποτα, στο γενικά εσύ. Στο γενικά. Νύχτες δίχως όνομα, νύχτες χωρίς σκοπό, καμένοι από χέρι, καμένοι και οι δυο, ανόητες αγάπη.
δυστυχώς όνομα. Νύχτες χωρίς σκοπό, χαμένη από χέρι, χαμένη και οι δυο. Ανόητες αγάπες, ανόητα φιλιά. Λόγια, λόγια ψεύτικα. Άλλο ένα. Μπράβο, Λαβρέντη. Δεν είναι ο καλεσμένος. Άλλο ένα. Μη φεύγεις. Από μαζί, ναι. Σήκω, παιδί μου, που την παιδιάζει. Αφού μου πήρε το μικρόφωνο. Χύθηκες. Τώρα θα φανεί ποιος είναι καλύτερος. Σου βάζει το μικροφωνάκι σου. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Κάνε τι θέλεις, ό,τι καταλαβαίνεις. Αν μην έχω το ζουγανέλι, να είμαι το υποχρέωση κιόλας. Οχ. Έχει τρομοκρατήσει όλοι. Εκεί στον νότο που τρίζει ο θάνατος, η αγάπη κάνει κρότο σαν άδειο κάθισμα. Ταξίδεψα για χρόνια ψάχνοντας να βρω το κατάλληλο κορμί. Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπονιά και εσύ με κέρασες καπνό με ένα φιλί. Για πόλη, για χώρα, για θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Σωπαίνεις, θυμάσαι και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Εκεί στον νότο, εκεί μου κλήρωσε ο έρωτας το λότο. Κουλουριασμένος σαν τη σαύρα στη σκιά του, σαν νομίσμα έπεφτα στο μαύρο σου βυθό. Κλωμάκα τυλιά, άναβε η φτώχεια σου, τα τάιζε με σιλιά. Μα συλλαβίζαν σαν από τα βοκιτά σου, σαν ένα άρρωστο στην κούνια του μωρό. Ποια πόλη, ποια πόλη, ποια ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
σωπαίνεις, σωπαίνεις, θύμασαι. Και μεθυσμένη μες στον ύπνο σου γελάς. Ποια πόλη, ποια χώρα, ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα. Συγγνώμη, κύριε κύριος Λιάνης, αυτά που εμείς σκεφτόμαστε τα διατυπώνει καλύτερα από όλους. Θα ήθελα να μου πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το τραγούδι. Εμείς απλώς το νιώθουμε. Θα το έλεγα και να μην μου κάνατε θνητολογή, γιατί αισθάνομαι την απόλυτη ανάγκη να εκφράσω αυτό που έτσι αισθάνομαι πολύ έντονα μέσα μου. Λοιπόν, θεωρώ αυτό το τραγούδι ένα από τα καλύτερα νεοελληνικά τραγούδια. Το θεωρώ ένα στιχουργικό αριστούργημα. Ένα άνθρωπο έχει γράψει ένα τραγούδι με λέξει τη καθημερινότητα που δεν αποκτούν καμία εξήγηση. Εδώ, σαν τον Παπαδόπουλο. Τα έλεγα. Εδώ είναι. Και επιπλέον έχει από τον ένα στίχο στον άλλον διαδοχικό υπάρχουν εκπλήξει. Είναι εξαιρετικό τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, και το είχα πει μια φορά που τον πρωτογνώρισα τον νεαρό μαζί με τον πατέρα του στο Ζυγό, αν δεν κάνω λάθο. Και βέβαια και η μουσική είναι παντρεμένη υπέροχα με αυτό το τραγούδι. Γιατί μοναδικό. Αν είναι αυτές, σας παρακαλώ. Καλά, σήμερα ήταν άλλο πράγμα. Εντάξει. Αριστούργημα, μπράβο. Καλά, ήταν και μια από τις σπάνιες φορές που ακούγεται το πρωτότυπο αυτό, έτσι. Όπως έτσι και βγει. Θα πούμε άλλο ένα, νομίζω, σας παρακαλώ. Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει. Πάρτε αυτό το σαμποτέρα από δίπλα μου. Τώρα πια τον έχω συνηθίσει, Σεμίνα μου. Εγώ δεν τον έχω συνηθίσει δίπλα μου. Εξάλλου, ο Γιώργος τραβάει τον Παύλο Κοντάρα. Αυτό βλέπω. Το ξέρω μου 40 χρόνια κι εγώ. Γράφεις δε θα έρθεις για διάκοπες, χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις απ' το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάμπα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζει. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ, μου στέλνεις χάρτινο φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο, το γράμμα μου σου φάνηκε αστείο. Και ο Τούρκος τη μοκέτα άραχτος, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει,
να πίνει και να τρώει ό,τι τρως. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώραμε που γίνομαι μικρός, μ' ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου μια ορίζω μοναχός, μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου μια ορίζω μοναχός. Για πάμε μια εσύ. Μα σε λαβεί που λένε και οι Γάλλοι. Πάμε. Ζηλεύω το μικρό σου το γαντί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζει. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάσαι και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Την επόμενη φορά θα ξαναβούμε να τους αλλάξουμε, δεν κάνουμε. Μπορεί να μιλάει ο Ζουγανέτς, δεν είναι για... Ναι, εντάξει. Και άλλος από εκεί ο Σταρόβας. Γεια Ελλάδο, τώρα να οργανωτήσουμε όλοι μαζί να παρακαλέσουμε τον Μητροπάνο. Ναι, άντε να πει ο κ. Μητροπάνος μια τραγούδι, γιατί έχουμε πάθει μια ποιότητα, να πούμε. Πρέπει να σου πω, Δημήτρη, ότι όση ώρα τραγούδαγε ο Λαβρέντης, ο Θηβαίος τραγούδαγε το παίζουν που πουλάνε καρδιές. Είμαι αναγκασμένη να σου πω. Επίσης, είναι και επιθυμία της μάνας μου να τραγουδήσεις, μου είπε, λέω, θα είναι και εκεί, και μου λέει, σε παρέστομαι, γιατί έχω μεγαλώσει με τα τραγούδια του. Για να σε εκδικηθώ σου σκίζω τις φωτογραφίες και εσύ όπως κι εγώ κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες τα πράγματά σου και εγώ. Μέσα στον πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου. Για μας εκδικηθώ. Πέταω ενθυμία και δώρα κι εσύ όπως κι εγώ. Τρίψαλα και σκουπίδια τώρα οι ζωγραφιές σου σχιζούν. Τα πόστερ που αγαπούσε και βάχω τις κουρτίνες στο χρόνο. Για τρέψω τις ατελειώτες πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Για να γιατρέψω τις πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα μου ποτέ. Μπράβο! Μπράβο, Λαβρέντη, σ' αγαπάμε! Και το άλλο το παιδί, το άλλο! Καλύτερο.
Θες δε θες απόψε θα έρθω μέσα στη ζωή σου. Θες δε θες απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου. Από γράμματα φθαρμένα, από λόγια ξεχασμένα και από κάποιο μολυβένιο ουρανό. Σένα ζω κι αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω κι αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ. Ας έρχομαι να τα ακούσουμε. Και το άλλο το παιδί, εντάξει. Και το άλλο το παιδί. Δεν είναι μια. Πάμε να παραθυρώσουμε το τραγουδάκι στο φίλο μας που δεν είναι μαζί μας σήμερα. Πάμε. Τις πλάτες μου στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δε θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας, ξεγράψτε με απ' τα καταστικά σας, στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο χρόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος στο παρόν, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνέλογος στο φόβο δεν θα με έχετε. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Α, για τον Γιονυσάκο που είσαι αμπλία σήμερα. Δεν μπορείς να έρθει. Πολύ ωραία. Ο κύριος Ταρόβας θέλει να εκφράσει μια επιθυμία όλων μας. Έλα, γόρι μου. Μια ζεμπεκιά, έτσι. Αυτό δεν είναι, αφού το κατάλαβα τι ήθελε. Μιλάει τώρα ο άνθρωπος, έτσι. Εσύ να φύγει. Σε μπέρδευε, φύγε από εκεί. Πολυβιτάρι.
Το καλοκαίρι θα πας να δουλέψεις με αυτόν. Με αυτόν να ναι. Αν δεν αδώσει το ρόκομα θα πάρεις. Εντάξει, θα το πω αλλιώς. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Άρχισε και τον ρόκομα. Πάμε. Τραγούδια. Πού είναι το... Τα μπουζούκια, πού είναι, καλέ. Πολύ ωραία. Τα μπουζούκια. Όλη η ζωή δίχως νοήμα, ξάδερφη του, ξάδερφη του θάνατου. Ας ήταν και να πέθαινα ξημέρωμα Σαββάτο. Ο μουσικός μας. Πώς θα γίνει. Είναι το προσωπικό σου μπουζούκι, Λαβρέντη. Αυτό τον έφερα εγώ, απ' τις έχουμε. Τα χείλη μου ξερά και διψασμένα, γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει ώρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Με παίζεις τη ρουλέτα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιαλτικό. Φωνή έντομου τώρα είναι η φωνή μου, φυτό αναρριχωμένο η ζωή μου. Με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω. Τα κομιώτες και αριθμοί. Ιστορία γίνεται σιωπή. Τι με κοιτάζεις ρόζα μου διασμένο, συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα κομπιούτερς οι αριθμοί. Ενώ να μου μιλάει από εδώ,
Έλα, πάμε, γεια. Γιάννη, Γιάννη. Μου στέλνουνε φίλοι μου μήνυμα. Γεια σου, Λαβρέντη, με τα τραγούδια σου. Ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Μένω σε κάποια γειτόνια, φτωχική γειτόνια, που έχει σπίτια χαμηλό. Εσείς, πήγε μου, πήγε μου, έρχεται φινάλε, επιβραδύνουμε.